φίλες και φίλοι της εκπομπής Ελεύθερα από τη συλλότητα του RTV για τα Σπρωτεία, την Ήπειρο, τα νησιά του Ιωνίου, τη Βορειοδυτική Ελλάδα, όπου εκπέμπει ο σταθμός μας. Μια ακόμη Παρασκευή βράδυ μαζί, στο καθιερωμένο μας τηλεοπτικό ραντεβού. Και ο απόψινός καλεσμένος, πολλοί από εσάς να τον έχουν ξεχάσει, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια που ήταν στο προσκήνιο της δημοσιότητας. Ορισμένοι από τις νεότερες γενιές να μην το θυμούνται καν. Διαδραμάτισε όμως καθοριστικό ρόλο την περίοδο δεκαετία του 2000 και ειδικότερα την περίοδο 2004-2008 με κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμανλή και κυρίως την περίοδο που ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, δηλαδή το alter ego του τότε Πρωθυπουργού, όπως άλλωστε είναι όλοι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, η φωνή του εκάστοτε Πρωθυπουργού και εν προκειμένου του τότε του Κώστα Καραμανλή, με τον οποίο είναι γνωστό ότι του συνδέουν δεσμοί πολιτικοί ακατάλητοι και ο οποίος τα τελευταία χρόνια εφησυχάζει, να χρησιμοποιήσω ένα όρο εκκλησιαστικό που χρησιμοποιείται για Μητροπολίτες, εφησυχάζει τώρα εκούσια, ακούσια. Αυτό θα τα δούμε στη συνέχεια της κουβέντας μας. Και ο οποίος, παρότι είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από τις ιδρύσεώς της, αν κάνω λάθος να με διορθώσει, το 1974 από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμανλή, το 2018 από τον σημερινό Πρωθυπουργό και πριν τις εκλογές του 2019, διεγράφει, νομίζω το Φεβρουάριο ήταν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διεγράφει με μια μονοκονδυλιά, έτσι, με ένα στυλ αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Λοιπόν, βεβαίως από τότε, προφανώς για να διαγραφεί προηγήθηκαν κάποια πράγματα, αλλά και μετά τη διαγραφή του δεν κάθεται ήσυχος. Και συχνά πυκνά, πιο πυκνά δεν γίνεται, επιτίθεται στον Πρωθυπουργό τόσο πολύ και θεωρώ ότι κάνει και αυτό σε κάποιοι άλλοι διαγραφέντες. Νομίζω ότι μερικές φορές κάνουν και καλύτερη αντιπολίτευση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στον Πρωθυπουργό. Το γιατί και ποιος είναι αυτός, θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Ευάγγελος Αντώναρος, πρώην υπουργός, κυβερνητικός εκπρόσωπος, βουλευτής για μία περίοδο, καραμανλικός, εγώ τον χαρακτηρίζω, αν ο ίδιος αποποιηθεί την ιδιότητα, ξέρω εγώ, όπως θέλετε πέστε το, να το, μας το πει, είναι απόψε μαζί μας να κουβεντιάσουμε. Γιατί διεγράφει, τι προηγήθηκε, γιατί συνεχίζει αυτές τις επιθέσεις στον Πρωθυπουργό και να μας πει την άποψή του για τη σημερινή κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Κύριε Αντώναρε, κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που αναπροδείχατε την πρόσκληση σε ένα περιφερειακό κανάλι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσω μαζί σας βέβαια και με τον κόσμο της Δυτικής Ελλάδας που βέβαια θα μας παρακολουθήσει. Είναι βέβαια ότι θα σας προωθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί τα συστημικά μέσα ενημέρωσης κάποιες φωνές οι οποίες είναι αντιπολιτευόμενες στο σημερινό πολιτικό κατεστημένο αλλά και πριν ίσχυε αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς, τις θυμώνουν. Έτσι, είναι η γνωστή τακτική, την ξέρετε καλά εσείς. Έγκριτος, να πούμε καταρχήν ότι ο κύριος Αντώναρος δεν ήταν ανεπάγγελτος της πολιτικής. Δεν έχει κολλήσει ένσημα. Ήταν για δεκαετίες έγκριτος δημοσιογράφος. Μάλιστα έχει διατελέσει και, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, και πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου. Βεβαίως, για 11 ολόκληρα χρόνια, μέχρι που φάνηκε ο Κώστας Καραμανλής, από το 1993 μέχρι το 2004, είχα εκλεγεί 6 συνολικά φορές για διετίες πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών. Οι συνάδελφοί μου κάναν την τιμή να με καλούν, αλλά βεβαίως το επάγγελμά μου ήμουν δημοσιογράφος, ανταποκριτής ξένου τύπου για τις μεγαλύτερες γερμανικές εφημερίδες και στην Αθήνα και στη Μέση Ανατολή και στη Ρώμη. Και έτσι μπήκα στην πολιτική σε μια ηλικία όρημη, θα έλεγα, έχοντας παρακολουθήσει την πολιτική απ' έξω και όντας, όπως είπατε πολύ σωστά, μέλος της Νέας Δημοκρατίας σχεδόν από την αρχή, από το 1976. 2 χρόνια δηλαδή μετά την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ακριβώς γιατί το όραμα που έδωσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής τότε, αποκαθιστώντας τη δημοκρατία, σταθεροποιώντας τη χώρα και δίνοντας προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αρχές και οι αξίες
που θέλησε να περάσει στους Έλληνες πολίτες κατά τη δεύτερη διαδρομή του, η πρώτη ήταν προδικτατορικά, κατά τη δεύτερη διαδρομή του από τη χώρα, με ενέπνευσαν και μου είπαν ότι πρέπει να μπεις εδώ. Και μπήκα εκεί και έμεινα μέχρι εκείνη την ωραία μέρα του Φεβρουαρίου του 2018. Θα φτάσουμε σε αυτή. Μου έκανε το μεγάλο δώρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο παλιός γνώριμος Κυριάκος Μητσοτάκης, να με αποσπάσει από το σώμα της Νέας Δημοκρατίας και να μου δώσει και την πολιτική μου λύτρωση. Αλλά θα τα πούμε όλα αυτά. Θα φτάσουμε ως εκεί και στην πολιτική λύτρωση. Θα δούμε καταρχήν αν είναι λύτρωση. Θα δούμε. Ή άγος, με την ευρεία έννοια του όρου, έτσι, ενώ που καταλαβαίνετε, κομματικό, παραδοξιακό άγος, έτσι. Απλά ξεκίνησα, ήθελα να πω ότι δεν μπήκατε στην πολιτική ανεπάγγελτος, κολλήσατε ένσημα. Έτσι. Βεβαίως, πάρα πολλά χρόνια. Ως γενικότερη επισήμαση από πλευράς μου. Λοιπόν, μπαίνετε στην πολιτική, λοιπόν, υπηρετείτε τον Κώστα Καραμανλή από τις εκλογές του ως πρόεδρος, έτσι δεν είναι? Όχι. Εγώ, ξέρετε, με τον Κώστα Καραμανλή γνωριζόμαστε ελάχιστα. Τον γνώρισα ως πρόεδρος στην Ένωση Ανταποκριτών, γιατί εγώ κατά τα χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος δεν ήμουν ενεργό μέλος με την έννοια της πολιτικής δραστηριότητας στη Νέα Δημοκρατία, παρέμενα μέλος. Αλλά ήμουν δημοσιογράφος, ταξίδευα πάρα πολύ. Όταν λοιπόν ο Κώστας Καραμανλής το 1998 έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πανηγυρικά, η Ένωση Ανταποκριτών, της οποίας ήμουν πρόεδρος, όπως είχε παράδοση και έχει ακόμη παράδοση, τον εκάλεσε και ήρθε και μίλησε 2-3 φορές σε επίσημα γεύματα συνεντεύξεις τύπου, τα οποία κάναμε. Όπως είχε καλέσει άλλους στο παρελθόν και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Σιμίτη ως πρωθυπουργό, και έτσι γνωριστήκαμε. Και όταν ήρθε η ώρα της σχηματισμού της κυβέρνησης, μετά τις εκλογές, γιατί δεν είχαμε κάνει καμία συνεννόηση πριν από τις εκλογές, μετά τις εκλογές 2-3 εβδομάδες, σε μια επαφή... Το 2004, το Μάρτιο του 2004, μου έκανε τη μεγάλη τιμή να μου προτείνει να γίνω αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναπληρωτής του φίλου μου, του Θόδωρου του Ρουσόπουλου, θέση στην οποία και παρέμεινα μέχρι τον Οκτώβριο του 2008, οπότε έφυγε από την κυβέρνηση ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, και ο Καραμανλής μου ζήτησε να τον διαδεχθώ, να αναλάβω εγώ τη θέση του κυβερνητικού εκπρόσωπου, και έμεινα μέχρι τις εκλογές του 2009, οπότε έγινα βουλευτής επικρατείας στην αντιπολίτευση πια, γιατί όπως είναι γνωστό χάσαμε τις εκλογές με μεγάλη διαφορά, και εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα ξεκάθαρα, από το ΠΑΣΟΚ, και έτσι πέρασα στην αντιπολίτευση. Έμεινα βουλευτής λοιπόν μέχρι το 2012. Δεν μπόρεσα να εκλεγώ το 2012 με το πολύ κακό αποτέλεσμα που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Και από τότε δεν θέλησα να ξαναείμαι υποψήφιος. Είχα δηλώσει το 2015, όταν μου τηλεφώνησαν για να είμαι υποψήφιος, ότι δεν θέλω να είμαι υποψήφιος, και παρέμεινα όμως ενεργός στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Τα λέω έτσι αυτά για να ξέρετε ο κόσμος, και είπατε πάρα πολύ σωστά, ότι ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να θυμάται τη διαδρομή του καθενός από εμάς με όλες τις λεπτομέρειες. Μπορεί να θυμάται το πρόσωπο, μπορεί να θυμάται κάποιες στιγμές, αλλά ειδικά οι νεότερες γενιές δεν έχουν αυτή τη μεγάλη μνήμη, διότι έχουν περάσει και από τότε, από τη μέρα που σταμάτησα να είμαι βουλευτής, 10 ολόκληρα χρόνια. Ναι, και νεότερες γενιές, αλλά και ο λαός δυστυχώς, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, έχει κοντή μνήμη, δυστυχώς. Εντάξει, δυστυχώς. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και ένας καταιγισμός ειδήσεων. Ο κόσμος μαθαίνει πάρα πολλά, μπαίνει στο διαδίκτυο και διαβάζει πάρα πολλά. Και είναι φυσικό τα πρόσφατα να τα έχει πιο φρέσκα στη μνήμη του. Και εμάς τους παλαιότερους που είχαμε άλλες διαδρομές, να μας έχει βάλει λίγο στην άκρη. Εγώ βέβαια, όπως πολύ σωστά είπατε και χαίρομαι που το λέτε αυτό, που το είπατε αυτό, εγώ είμαι συνεχώς παρόν. Είμαι συνεχώς παρόν τουλάχιστον από το 2017 και μετά, γιατί μετά την βουλευτική μου θητεία εργάστηκα, όπως έχω μάθει να εργάζομαι, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για 4 χρόνια, έτσι, μεταξύ Αθηνών και Λουξεμβούργου. Και όταν έληξε και αυτή η διαδρομή μου, αλλά και πριν, τοποθετούμε σε όλα τα πράγματα του δημόσιου βίου. Γιατί ξέρετε, είμαι ενεργός πολίτης,
Έχω την εμπειρία που νομίζω ότι απαιτείται για να τοποθετείται κανείς και βάζω και εγώ το πετραδάκι μου στη δημόσια συζήτηση. Έτσι το βλέπω. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο καταρχάς, πριν πάμε μετά, να ξεκινήσουμε λίγο, να θυμηθούμε λίγο τη θητεία σας τότε. Ως είπατε ότι σας επέλεξε ο Καραμαλής, σας φώναξε, παρότι δεν είχατε ιδιαίτερα στενή σχέση μέχρι τότε, ναι. Σας επέλεξε ως αναπληρωτή, δεν έχει σημασία, κοινωνικό εκπρόσωπο, δηλαδή είναι μια θέση η οποία ο κάθε πρωθυπουργός, το ξέρετε καλύτερα από μένα, έτσι θητεύσατε σε αυτήν, την εμπιστεύεται σε άνθρωπο το οποίο εμπιστεύεται απόλυτα, έτσι. Δεν μπορεί. Έτσι, πρέπει να ταυτίζεται απόλυτα με τη γραμμή του. Λοιπόν, μια ερώτηση. Μια ερώτηση με δύο υποερωτήσεις. Πρώτον, εκτιμάται ότι ο Κώστας Καραμαλής μετάνιωσε για την επιλογή του αυτή στο πρόσωπό σας. Και δεύτερον, εσείς μετανιώσατε που συνεργαστήκατε και ήσασταν η κυβερνητικός εκπρόσωπος στην κυβέρνηση Καραμαλή. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Για μένα ήταν μια σπουδαία διαδρομή και είναι τιμή μου και χαρά μου που είχα την ευκαιρία να εργαστώ όπως το βλέπω εγώ για το καλό του τόπου και της πατρίδας και για την ενημέρωση των πολιτών στο πλευρό ενός σπουδαίου ανθρώπου όπως είναι ο Κώστας Καραμαλής. Για το τι σκέφτεται εκείνος θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Έχει πει πάντως πράγματα ο Κώστας Καραμαλής για μένα διαχρονικά, τα οποία είναι γραμμένα από εδώ και από εκεί και νομίζω απεικονίζουν πάρα πολύ καλά τη δική του αντίληψη. Με τον Κώστα Καραμαλή ήμασταν πολλές ώρες μαζί, ταξιδέψαμε πάρα πολύ μαζί και έκανα, ξέρετε, 557 ημερήσιες ενημερώσεις. Είναι εύκολο να μετρηθούν πια στο διαδίκτυο, αλλά και τότε. Και το λέω αυτό, είμαι εκείνος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος μετά τον Δημήτρη Ρέπα, τον πολύ αξιόλογο εκπρόσωπο της κυβέρνησης του Κώστα Σιμίτη, έχω κάνει τις περισσότερες ενημερώσεις από οποιονδήποτε άλλον. Αυτό λοιπόν, όταν ένας πρωθυπουργός σε αφήνει, σου δίνει το δικαίωμα τόσα πολλά χρόνια να είσαι ο εκπρόσωπός του, δηλαδή η φωνή του, δηλαδή να παρουσιάζεις την πολιτική την οποία θέλει να ασκήσει και σε εμπιστεύεται κάθε μέρα να αντιμετωπίζεις τα μέσα ενημέρωσης, αυτό νομίζω τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να απλογήσω τα γένια μου παραπάνω. Να ρωτήσω κάτι όμως, έτσι, επιτρέψτε μου με έναν προβοκατόρικο ενδεχομένως τρόπο. Θα κάνω ένα άλμα τώρα, γιατί μετά θα πάμε στη διαγραφή. Έχω την, από ό,τι ενημέρωση έχω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διαψεύστε με. Όταν σας διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης το 2018, δεν είναι? Ναι, ναι. Το 2018. Φεβρουάριο, σε αρχές Φεβρουαρίου. Ναι. Ο Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής, ως απλός βουλευτής βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με το βάρος που φέρνει το όνομά του, το ειδικό βάρος, πολιτικό και παραδοξιακό, και ως πρώην πρωθυπουργός, νομίζω ότι είπε ότι καλός ο Μητσοτάκης διέγραψε τον Αντώναρο. Είναι αλήθεια? Και αν ναι, γιατί? Δεν ξέρω αν το είπε έτσι, εμένα δεν μου το είπε αυτό. Εκείνο το οποίο ξέρω ότι η σχέση μας παραμένει σε προσωπικό και όχι πολιτικό, γιατί ξέρετε οι σχέσεις των ανθρώπων έχουν την επαγγελματική μορφή, η οποία είναι η πολιτική εν προκειμένου, και είναι και η προσωπική μορφή. Η προσωπική μορφή είναι πολύ πιο βαθιά και περιέχει και άλλες μορφές αισθήματα από αυτά που πολλές φορές εκφράζουμε στην πολιτική. Και βεβαίως εγώ δεν εκφράζω... Ψυχρή και χωρίς αισθήματα και συναισθήματα. Ακριβώς. Αν και ο Κώστας Καραμαλής διακρίνεται για τον ανθρώπινο τρόπο με τον οποίο άσκησε πολιτική, τον κοινωνικά ευαίσθητο τρόπο με τον οποίο άσκησε πολιτική. Και αυτό είναι που τον διαφοροποιεί από πολλούς οι οποίοι έχουν περάσει από αυτή τη θέση. Εγώ νομίζω ότι αυτό που με ενέπνευσε να μείνω τόσο καιρό δίπλα στον Κώστα Καραμαλή, και δεν είμαι από εκείνους που κάνουν αγιογραφίες, κύριε Μάστορα, είναι ότι ακριβώς ο Κώστας Καραμαλής είναι ένας, θα το πω, είναι ταυτολογία. Είναι ένας πολύ ανθρώπινος άνθρωπος, το έχω ξαναπεί. Και γι' αυτό οι πολίτες τον δέχονται, τον εισπράττουν, τον αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως όμως, όλα όσα λέω όλο αυτό το διάστημα εκφράζουν εμένα και μόνο. Σε καμία περίπτωση τον Κώστα Καραμαλή, διότι ο Κώστας Καραμαλής έχει άλλο ρόλο στο συνολικό πολιτικό στερέωμα της χώρας. Τι θέλω να πω. Ο Κώστας Καραμαλής
είναι με απόσταση ο μακροβιότερος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, 11 χρόνια συν. Δεύτερον, είναι ένας πρωθυπουργός που έμεινε 5,5 κοντά 6 χρόνια στην εξουσία. Έχει λοιπόν άλλα δικαιώματα, άλλες υποχρεώσεις και άλλα καθήκοντα όπως ο ίδιος τα ορίζει και έχει το δικαίωμα να τα ορίζει μόνος του αυτά τα καθήκοντα. Γι' αυτό και δεν συναντιέμαι, αν με ρωτήσετε, αν θέλετε να με ρωτήσετε, συχνά με τον Κώστα Καραμαλή, επικοινωνούμε όταν και όπως εκείνος κυρίως κρίνει ότι αυτό μπορεί να γίνει. Όσο δε για το χαρακτηρισμό τον οποίο δώσατε και τον οποίο εγώ τον θεωρώ κολακευτικό από τη μια μεριά και περίεργο από την άλλη του Καραμαλικού, εάν λοιπόν θεωρείτε ότι Καραμαλικός είναι αυτός που εμπνεύστηκε, όπως σας είπα στην αρχή, από τις ιδέες, το οράματα, τις αξίες του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ναι, είμαι Καραμαλικός. Αλλά ο καθένας από μας που έχει δική του προσωπικότητα δεν θα πρέπει να ετεροπροσδιορίζεται από το επίθετο κάποιου άλλου. Έτσι. Δηλαδή έχουμε ο καθένας τη γνώμη μας, τις απόψεις μας, οι οποίες έχουν οριμάσει και έχουμε το κουράγιο και το θάρρος να τις καταθέτουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Μάλιστα. Βέβαια το Καραμαλικός, εύστοχα το επισημάνατε, δεν σημαίνει το Καραμαλικός, έχει μια διαχρονική, αν θέλετε, έτσι, ισχύ, με την έννοια ότι Καραμαλικός μπορεί να θεωρείται για αυτός ο οποίος ξεκίνησε έχοντας ως πολιτικό του μέντορα, αν είναι στην πολιτική, τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή, δηλαδή τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας και όπως είπατε προδικτατορικά πρωθυπουργό με την τότε ΕΡΕ και τα λοιπά. Άρα λοιπόν είναι ένα όνομα, γι' αυτό είπα ότι έχει μια ειδική βαρύτητα. Εγώ με αυτή την αντίληψη ταυτίζομαι. Και σας το λέω επειδή είχα και τη μεγάλη τιμή ως πολύ νεαρός δημοσιογράφος να μου κάνει, πραγματικά είναι τιμή, έτσι και το λέω, δεν υπάρχει άλλη λέξη την οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω, να με συναντά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που ήμουν 24-25 χρονών, να με συναντά λοιπόν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής σε συζητήσεις, σε ταξίδια μαζί του και συνέχισα να τον βλέπω μέχρι λίγο πριν αφήσει τα εγκόσμια, έτσι. Μάλιστα. Και ως πρόεδρο της Δημοκρατίας στις δύο θητείες του και ενδιάμεσα και μετά, έτσι. Ωραία. Συνεπώς, για να κλείσω το κεφάλαιο αυτό, καταρχήν να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε, βέβαια, πώς να απαντήσετε, βέβαια, πρέπει να το ρωτήσω όμως. Αν θεωρείτε, και εσείς απαντήστε με τον τρόπο που ξέρετε, έχετε την ικανότητα αυτή, είναι βέβαιο, εάν θεωρείτε ότι είπατε ασφαλώς ότι ο θεσμικός του ρόλος ως πρώην πρωθυπουργού, ο μακροβιότερος πρόεδρος της Δημοκρατίας, όλα αυτά, προφανώς και δεν επιτρέπω στον Καραμαλή να βγει δημόσια και να πει αυτά, με αυτά που λέει ο Αντώναρος, εγώ συμφωνώ. Δεν θα το έκανε ποτέ κανείς στη θέση του, ούτε εσείς το κάνετε και το αντιλαμβανόμαστε όλοι, έτσι, δεν χρειάζεται, κοινός νους χρειάζεται. Αλλά μια προσωπική σας έτσι εκτίμηση, θεωρείτε ότι αυτά τα οποία γράφετε, με τα οποία καταφέρεστε κατά της κυβέρνησης και του Μητσοτάκη προσωπικά, τον εκφράζουν, τα υιοθετεί, Εντάξει. ή με κάποια διαφωνή, ή θεωρεί ότι είστε υπερβολικός. Μια εκτίμηση, μια εκτίμηση. Ο Καραμαλής μου έλεγε όταν ήμουν κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι λέω ακριβώς αυτά που πρέπει να πω. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Γιατί ο Καραμαλής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λακωνικός στο λόγο και πολύ περιεκτικός. Και αυτό που πολλές φορές ενοχλεί τον κόσμο που τον αγαπάει και λέει «Μα γιατί δεν βγαίνει ο Καραμαλής να μιλήσει?» Γιατί ο Καραμαλής είναι άνθρωπος ο οποίος μιλάει όταν χρειαστεί. Εγώ από τότε λοιπόν που έπαψα να είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν εφαρμόζω αυτή τη λακωνικότητα. Βλέπετε, κάνω λίγο κριτική στον εαυτό μου, έτσι, αυτοκριτική. Το κάνω όμως συνειδητά, γιατί πιστεύω ότι τα δημόσια πρόσωπα του δικού μου επίπεδου, όχι του επίπεδου Καραμαλή, για να εξηγούμαστε, έτσι, που είμαι χαμηλότερα από αυτό το επίπεδο, πολύ. Τα δημόσια πρόσωπα έχουν υποχρέωση, ειδικά σε δύσκολες στιγμές, σαν και αυτές που περνάμε τα τελευταία 10-12 χρόνια, μνημόνια, πανδημίες, ακρίβεια, μιλάω τώρα, τα λέω έτσι συνοπτικά, να τοποθετούνται και να εξηγούν στους πολίτες τι συμβαίνει.
τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Δεν σημαίνει ότι αυτό που λέει ο Αντώναρος ή οποιοδήποτε Αντώναρος, κύριε Μάστορα, είναι το ιδανικό. Αλλά πρέπει να έχεις τη δυνατότητα και πρέπει να έχεις την θάρρος της γνώμης να τοποθετήσει επώνυμα. Εγώ, ξέρετε, ποτέ δεν τοποθετούμε και δεν τοποθετούμε ποτέ στο παρελθόν με διαρροές, υπόγειες διαδρομές και τέτοια. Ό,τι έχω πει και ό,τι λέω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας και ενημέρωσης, το λέω με φαρδιά πλατά το όνομά μου. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κρύβονται πίσω από κάποια ψευδόνυμα και αυτά. Δεν το κάνω. Πρέπει το δημόσιο πρόσωπο να έχει την ευθύνη της επώνυμης τοποθέτησής του. Και αυτό είναι, νομίζω, που περιμένει ο πολίτης στις δύσκολες στιγμές που έχουμε και οι οποίες δυστυχώς θα συνεχιστούν. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν λίγο πριν εκλεγεί πρόεδρος ο κύριος Μητσοτάκης. Και θέλω να μου πείτε εσείς τότε ήσασταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ήσασταν. Πρώην βουλευτής. Ναι. Το στηρίξατε? Όχι. Έχω τοποθετηθεί δημόσια. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν θέλετε, μπήκαμε στην πολιτική την ίδια χρονιά, το 2004. Εκείνος βγήκε βουλευτής στην Β' Περιφέρεια της Αθήνας, στη μεγάλη τότε Β' Περιφέρεια της Αθήνας, και εγώ ήμουν αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγους μήνες μετά. Όλα αυτά λοιπόν, έχουμε μία. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πιο νέος από μένα, αλλά μπήκαμε μαζί στην πολιτική. Εκείνος με μία μεγάλη οικογενειακή παράδοση, η οποία είναι αναδιαφυσβήτητη. Δεν το στήριξα, διότι εγώ στήριξα, όπως έχω δηλώσει και δημόσια, γι' αυτό σας λέω, οι τοποθετήσεις μου είναι δημόσιες. Εγώ στήριξα το Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Εγώ θεώρησα ότι εκείνη τη δύσκολη στιγμή, ο καταλληλότερος για να ηγηθεί της Νέας Δημοκρατίας και να πιάσει το σφιγμό του κόσμου, που δοκιμαζόταν μετά από 5,5 χρόνια μνημονίου, ήταν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχαμε ταξιδέψει, είχαμε πάει διάφορα ταξίδια στο εξωτερικό, όντας μέλη μιας-δυο κοινοβουλευτικών επιτροπών που ασχολούνταν με θέματα διεθνούς διπλωματίας, ΝΑΤΟ, εξωτερικής πολιτικής. Γνωριζόμασταν, πάντα μιλούσαμε στον ελληνικό και είχαμε μία οικειότητα, αλλά δεν ήταν εκείνος ο οποίος εγώ έκρινα ότι θα έπρεπε να ηγηθεί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό, ξέρετε, σε ένα μεγάλο κόμμα δεν πρέπει να είναι ούτε στίγμα, ούτε ντροπή. Όχι, έτσι. Όχι, άλλωστε, η Νέα Δημοκρατία έχει την σπουδαία ιστορία να έχει εκλέξει όλους τους ηγέτες της με δύσκολες διαδικασίες. Τι εννοώ δύσκολες διαδικασίες? Διεκδίκησαν πολύ κάθε φορά την ηγεσία. Δεν ήταν ένας. Έτσι. Και ο Κώστας Καραμαλής, όταν ήταν να εκλεγεί, ήταν διάφοροι οι αντίπαλοι του, οι εσωκομματικοί εννοώ αντίπαλοι του. Να υπενθυμίσω ότι τότε εκλεγόταν την κοινοβουλευτική ομάδα, που ήταν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Βεβαίως. Εγώ θεωρώ ότι βεβαίως τα πράγματα αλλάζουν. Εκλέγονταν από την κοινοβουλευτική ομάδα, μετά εκλέγονταν από το συνέδριο, έτσι, όπως ήταν και η διαδικασία, η επίσημη, μέχρι την εκλογή του Αντώνη Σαμαρά, που κατά τη διάρκεια της διαδικασίας άλλαξε η διαδικασία, έτσι. Και τώρα εκλέγονται από τα μέλη. Εγώ θεωρώ ότι όπως γίνεται σε χώρες που εφαρμόζουν την εκλογή του Προέδρου του Κόμματος από τα μέλη, πρέπει να πηγαίνουν να εκλέγουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη και όχι αυτοί που εκείνη την ημέρα των εκλογών αποφασίζουν να πάνε να επιλέξουν. Έτσι γίνεται σε χώρες όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία, η Γερμανία. Εμείς εδώ λίγο το ξεχυλώσαμε το πράγμα, για να το πω έτσι. Μπορεί να υποκρίνεται, αυτό έχετε δίκιο, μπορεί να υποκρίνεται κάποιες σκοπιμότητες που να εξυπηρετούν. Ακριβώς. Και πάνε και ψηφίζουν. Γιατί θέλεις να ψηφίσεις, γιατί ενδιαφέρεσαι να ψηφίσεις για τον πρόεδρο ενός κόμματος? Γιατί σε ενδιαφέρει αυτό το κόμμα. Έχεις δουλέψει για αυτό το κόμμα, ακόμη και ως αποστρατιώτης. Δεν το αποφασίσεις την ημέρα της ψηφοφορίας αυτό, δεν το αποφασίσεις εκεί την ημέρα, προφανώς, έτσι. Ωραία. Αυτό είναι μια διαδικασία λοιπόν και όλα αυτά τα πράγματα, ξέρετε, έγιναν, προχωράμε, οι συνθήκες αλλάζουν, έτσι.
Ας ορπίσουμε αυτό για να μας παίζει ο τηλεοπτικός χρόνος. Έχετε αίσθηση, είσαστε από τους λίγους που έχουν αίσθηση του τηλεοπτικού χρόνου. Βεβαίως. Από τους λίγους καλεσμένους μου εννοώ. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι πρέπει να το τρέξουμε λίγο. Λοιπόν, δεν στηρίξατε τον κύριο Μητσοτάκη, αυτός όμως εξελέγει. Αποδεχτήκατε προφανώς το αποτέλεσμα. Σεβαστή η ετοιμιγωρία. Δεν έχω δικαίωμα να αρνηθώ το αποτέλεσμα. Ασφαλώς. Λοιπόν, πάμε στο 2015 που είπατε προηγουμένως ότι σας πρότεινε να είσαστε βουλευτής. Όχι, εσείς ήταν ο Σαμαράς. Σαμαρά ήταν αυτό. Στις αρχές του 2015. Ήταν φυσικό να μου προταθεί. Συζητήθηκε και εγώ δήλωσα μόνος μου την επομένη. Την επομένη της προκήρυξης των εκλογών. Τηλεφώνησα στον Ανδρέα Παπαμίκο που ήταν γραμματέας του κόμματος και του είπα ότι δεν θα είμαι υποψήφιος εκείνες τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Και θα παραμείνω, όμως βεβαίως στη Νέα Δημοκρατία. Και θα κάνω και μία δήλωση στήριξη, την οποία έκανα λέγοντας ταυτόχρονα ότι παραμένω ενεργός πολίτης και ενεργό δημόσιο πρόσωπο. Και ωραία, από τότε ούτε επεδίωξα, ούτε θέλησα να είμαι υποψήφιος βουλευτής. Έτσι. Ωραία. Γίνονται εκλογές του 2015, εκλέγεται ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, χάνει τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία και εσείς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, θα μου πείτε, αρχίζετε να επιδίδεστε σε ένα πόλεμο σε εισαγωγικά φθοράς, επιθέσεων, κυρίως στον Πρωθυπουργό, αλλά και σε γενικότερες έτσι, επιλογές του κόμματος. Όλα αυτά μέχρι το 2018. Ερώτημα, γιατί... Γιατί διαπίστωσα, κύριε Μάστορα, στην πρόοδο του χρόνου, αυτό δεν έγινε από την αρχή. Εγώ, όπως σας είπα, τότε δούλευα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ήμουν απασχολημένος, ταξίδευα πάρα πολύ, είχα πολλή δουλειά να κάνω. Βοηθούσα την τότε ελληνική κυβέρνηση, όπως το ξέρουν όλοι. Έκανα συναντήσεις, οργάνωσα συναντήσεις του τότε Προέδρου και σημερινού Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και με τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη, 2 ή 3 φορές, όπως έπρεπε να γίνει. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διαπίστωσα όμως ότι η Νέα Δημοκρατία. Μπατάριζε, αν θέλετε, για να χρησιμοποιήσω μία απλή έκφραση, όλο και προς την υπερβολική δεξιά, για να το πω με έναν τρόπο που δεν θέλω να μειώσω κανέναν, και με πολιτικές τις οποίες εγώ τις χαρακτηρίζω νεοφιλελεύθερες. Δηλαδή, τι εννοώ, πλήρης παράδοση, σχέδιο παράδοσης στις αγορές, και εγκατάλειψη της κοινωνικής ευαισθησίας που χαρακτήριζε πάντα τη Νέα Δημοκρατία. Με όλους τους προέδρους της. Μέχρι και με τον προηγούμενο εκλεγμένο πρόεδρο, τον Αντώνη Σαμαρά. Το λέω ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν, έβλεπα ότι άνθρωποι οι οποίοι είχαν έρθει από αλλού επηρέαζαν πάρα πολύ τον κύριο Μητσοτάκη, ίσως γιατί, το ξανάγραψα σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ίσως γιατί... χωρίς τη συνδρομή τη δική τους, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να είχε εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και συνεπώς, επειδή όλα αυτά είναι, ξέρετε, αλληλένδετα στην πολιτική, πήγαινε όλο και προς αυτές τις κατευθύνσεις και παραδιδόταν προς τα εκεί. Η κριτική μου λοιπόν ήταν αυστηρή, δεν ήταν κριτική προσώπων, αλλά κριτική πολιτικής που ασκείται από τα πρόσωπα. Αυτό έχει σημασία. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν ο κύριος Μητσοτάκης φοράει μπλε ή μαύρο ή κίτρινο κουστούμι, εννοώ στις δημόσιες εμφανίσεις. Δεν με ενδιαφέρει αν δένει τη γραβάτα του έτσι ή διαφορετικά. Με ενδιαφέρει τι λέει και κυρίως τι κάνει για τους Έλληνες πολίτες. Γιατί αυτοί είναι που πρέπει να μετράνε και αυτονόν οι γνώμοι μετράνε. Και τους Έλληνες πολίτες, ξέρετε, την πλειοψηφία, τους πολλούς. Βεβαίως υπάρχουν ανισορροπίες σε κάθε κοινωνία. Δεν μπορεί να είναι... Όλοι να έχουμε τα ίδια. Δεν μπορεί όλοι να κερδίζουμε τον ίδιο μισθό. Αλλά δεν είναι δυνατόν ορισμένοι, πολύ λίγοι, και δεν μιλάω για τα γνωστά ονόματα των μεγάλων επιχειρηματιών, πολύ λίγοι να γίνονται συνεχώς πλουσιότεροι και η χώρα, δηλαδή οι πολλοί άνθρωποι, να φτωχαίνουν. Αυτή είναι η βασική μου κριτική. Και το βλέπω αυτό, γιατί ξέρετε, 500-600 ευρώ μισθό, πώς θα τα βγάλει πέρα ο άλλος. Και μας λένε ότι. Εδώ μας είπε προχτές, πριν από λίγες μέρες μόλις, ο κύριος Μητσοτάκης στις αρχές αυτής της εβδομάδας, ότι η ζωή στην Ελλάδα είναι πιο φτηνή από αλλού.
Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Που πληρώνουμε την πιο ακριβή βενζίνη. Έχουμε τρόφιμα τα οποία είναι 10 και 15 και 20% πιο ακριβά από ό,τι τα πληρώνει ο Ιταλός, ο Γερμανός, ο Ολλανδός. Ο οποίος έχει 3 και 4 φορές, αν πάμε στη Βόρεια Ευρώπη, έτσι, ο Ιταλός 2,5-3 φορές το μισθό του Έλληνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι δυσβάσταχτο είναι όλο αυτό. Και εκεί νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή φανόταν από τότε, γιατί εγώ ήξερα τις απόψεις του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο, αλλά διέβλεπα τι θα γίνει. Και γι' αυτό ήταν η κριτική μου πριν γίνει πρωθυπουργός. Δεν με διέγραψε αφού έγινε πρωθυπουργός. Με διέγραψε πριν γίνει πρωθυπουργός. Έτσι. Ναι, και βλέπω ότι αυτά δυστυχώς επιβεβαιώνονται. Άρα. Επιτρέψτε μου όμως τώρα να κάνω το συνήγορο της άλλης πλευράς που είναι απούσια. Λοιπόν, εγκαλείτε τον κύριο Μητσοτάκη για έλλειψη, αν σας ερμηνεύω σωστά, κοινωνικής ευαισθησίας, για αυτό το κοινωνικό πρόσωπο και, τη λεγόμενη λαϊκή δεξιά, που έτσι την αποκαλούσαμε παλιά, έτσι την παραδοσιακή λαϊκή δεξιά του Καραμανλή, του Αείμνηστου και του Κώστα Καραμανλή, δηλαδή για άκρατο νεοφιλελευθερισμό, όπως τον εγκαλούν και οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Παρόλα αυτά όμως τον εγκαλείται προεκλογικά, το είπατε και μόνο σας, πολύ σωστά. Το 2019 ο ελληνικό λαός με ποσοστό 40% όχι μόνο του δίνει τον εκλέγει πρωθυπουργό, αλλά του δίνει και αυτοδυναμία. Άρα εδώ δύο τι να συμβαίνουν. Ή ο κ. Μητσοτάκης είπε ψέματα προεκλογικά στον ελληνικό λαό, και θα το δούμε στη συνέχεια, και τους ξεγέλασε, άρα τους εξαπάτησε, και τώρα τα βρίσκουν μπροστά τους. Άρα, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Ή τους είπε αλήθειες και ο ελληνικός λαός δέχτηκε ότι, όχι, εγώ δεν θέλω να με κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να με κυβερνά ο Μητσοτάκης με αυτό το πρόγραμμα. Τι τελικά ισχύει από τα δύο? Κοιτάξτε, πρώτα είναι πάρα πολύ απλό. Ο ελληνικός λαός είχε κουραστεί από το ΣΥΡΙΖΑ. 4,5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τεράστια λάθη. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έκανε και λάθη και διαχείρισης και λάθη τοποθέτησης σε βασικά θέματα. Ο λαός κουράστηκε. Ο λαός κουράζεται γιατί μην ξεχνάμε όταν ο λαός έδωσε την αυτοδυναμία στον κύριο Μητσοτάκη. Είχαν περάσει 9 χρόνια μνημονίου. Γονάτισμα. Όσο καμιά από τις άλλες χώρες που πέρασαν από αντίστοιχες ρυθμίσεις δεν είχαν περάσει μέσα από αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο λαός, ο κόσμος, οι ψηφοφόροι, οι Έλληνες πολίτες έχουν πάντα ελπίδα ότι κάτι θα έρθει. Και δώσανε μια ελπίδα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ δεν αμφισβητώ το αποτέλεσμα, ούτε αμφισβήτησα ποτέ το αποτέλεσμα. Και δεν αμφισβητώ, ξέρετε, ποτέ την κρίση των Ελλήνων πολιτών. Δεν μπορώ να πω ποτέ ότι είναι λάθος η κρίση. Η κρίση είναι αυτή που είναι. Και θα σας θυμίσω ότι το 2009 χάσαμε τις εκλογές από τον Γιώργο Παπανδρέου με 11 μονάδες, κοντά 11 μονάδες διαφορά. 44 με 33, το λέω σχηματικά. Έτσι. Τι έγινε 2,5 χρόνια μετά? Ο Έλληνας πολίτης, οι Έλληνες πολίτες επαναστάτησαν, στην κάλπη εννοώ επαναστάτησαν, έτσι, ναι, και στείλανε το ΠΑΣΟΚ στο 12,5%, έτσι. Θέλω να πω... τη Νέα Δημοκρατία στο 18%. Βεβαίως. Και μπήκανε στο χαμηλότερο ιστορικό της σημείο. Έτσι, αυτό θα το θυμίζω, κύριε Μάστορα, για να μην έχει κανείς ποτέ την αυταρέσκεια να λέει ότι τα κόμματα δεν πέφτουν χαμηλά. Τα κόμματα πέφτουν χαμηλά. Έτσι. Και η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να αποδείξει τώρα στην κάλπη, την επόμενη φορά, όποτε και αν γίνει, κοντός του ψαλμός Αλληλούια, από αύριο μέχρι σε ένα χρόνο από τώρα. Δεν τεντώνεται αυτός ο χρόνος παραπάνω. Έτσι. Θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Εμένα η εντύπωσή μου από τα μέρη που γυρίζω στην Ελλάδα είναι ότι η φθορά είναι σημαντική. Αν η φθορά αυτή πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να σας το πω. Δεν φαίνεται ότι πηγαίνει όλη στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είμαι ξεκάθαρος σε αυτό το οποίο λέω.
Mm-hmm. Γιατί πολλοί μου λένε, ξέρεις, έγινε Σιριζέος και υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά. Δεν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αλήθεια ότι πολλοί θεωρούν ότι φλερτάρετε με το ΣΥΡΙΖΑ, έστω και διακριτικά. Εδώ να σας πω κάτι. Εδώ έχει φύγει το μισό Πασόκ, τα δύο τρίτα του Πασόκ έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι από το Πασόκ έχουν φύγει και έχουν γίνει υπουργοί στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι έχουν αλλάξει 4-5 κόμματα. Λοιπόν, δεν μπορεί να κατηγορήσει εμένα κανείς για οτιδήποτε που δεν έχω πάει ποτέ πουθενά. Εγώ είμαι με τον εαυτό μου αυτή την ώρα. Και το λέω λίγο αυτάρεσκα, αλλά έτσι είναι. Θα φανεί λοιπόν στην εξέλιξη τι σχήματα θα προκύψουν, τι δυνατότητες θα δοθούν και ποιος θα μπορέσει να κυβερνήσει την Ελλάδα καλύτερα με προοπτική. Διότι αυτό είναι που ενδιαφέρει τον κόσμο. Διότι η προοπτική αυτή τη στιγμή είναι μίζερη, έτσι, για τον μέσο πολίτη. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω. Δεν με κάλυψε όμως η απάντηση και σας το λέω ευθέως. Σας ρώτησα εάν προεκλογικά ο Μητσοτάκης είπε, παραπλάνησε τον κόσμο εμφανίζοντας ένα διαφορετικό πρόγραμμα αυτό που θα εφάρμοζε ή ήταν ειλικρινής, το πρόγραμμα αυτό κατέθεσε, αυτό εφαρμόζει και απλά οι πολίτες, όπως είπατε εσείς, απογοητευμένοι από το ΣΥΡΙΖΑ, κουρασμένοι, αγανακτισμένοι, ήρθε όλα τα σελπίδα, τον ψήφισαν χωρίς να σκέφτονται ότι το πρόγραμμα αυτό είναι νεοφιλελεύθερο, ότι έχει ακραίες τέτοιες πολιτικές όπως δεν υπάρχουν. Θα σας πω το εξής. Εγώ πιστεύω ότι από την ανάλυση που κάνω, τις πραγματικές του προθέσεις για αυτά που συμβαίνουν δεν τις αποκάλυψε, δεν τις είχε αποκαλύψει προεκλογικά. Δεν μας είπε ότι οι φοιτητές θα πρέπει να πληρώνουν τη φοιτητική εστία. Δεν μας είπε ότι θα προχωρήσει σε πλήρη ιδιωτικοποίηση όπως γίνεται σιγά σιγά του ΕΣΥ. Δεν μας είπε ότι θα κόψει 20.000 υποψηφιθέσεις εισαγωμένων στις ανώτατες σχολές. Μιλούσε για ιδιωτικοποίηση παντού. Ναι, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο το οποίο γίνονται. Και εγώ βλέπω ότι αυτά, ξέρετε, όταν ξεδιπλώνονται και γίνονται, ο κόσμος τα εισπράττει στο πετσί του, τότε είναι που ο κόσμος αρχίζει. Γιατί, ξέρετε, μπορεί να πει κάποιος να μειώσουμε το δημόσιο. Όλοι μας θα πούμε, ναι, να μειώσουμε το δημόσιο. Αλλά ποιο δημόσιο. Αλλά αν αυτό σημαίνει ότι θα βγάλουμε έξω στην ανεργία ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη 50.000 ανθρώπους, δηλαδή θα μείνουν χωρίς εισόδημα 150 με 200.000 άνθρωποι μαζί με την οικογένειά τους, αυτό δεν μπορεί να γίνει με τον τρόπο τον κοινικό που γίνεται μερικές φορές. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Mm-hmm. Προχτές γράφτηκε στις εφημερίδες ότι ό,τι έχει να επιδοθεί δεν θα επιδίδεται πλέον από τα αστυνομικά όργανα, δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά θα επιδίδεται μόνο ηλεκτρονικά, με ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχουμε ρωτήσει. Εγώ πιστεύω ότι τα αστυνομικά όργανα πραγματικά δεν έχουν δουλειά να επιδίδουν αυτά τα χαρτιά. Αλλά... Αλότρια καθήκοντα είναι. Μάλιστα. Αλλά πώς θα ενημερώσεις τις αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι αναλφάβητοι, δεν έχουν αρκετή επάρκεια για να μπαίνουν στο διαδίκτυο. Δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Είναι σαφές. Ανθρώπους μεγάλης ηλικίας ή σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, οι οποίοι δεν έχουν την εξοικείωση. Είναι ωραίο να τα λέμε όλα αυτά, αλλά ξέρετε αυτό. Σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν υπάρχει η υποχρεωτικότητα της παράδοσης μόνο ηλεκτρονικά. Αυτά λοιπόν είναι, θα μου επιτρέψετε να το πω, κυβερνητικές εξυπνάδες, οι οποίες φαίνονται μεν ως νεωτερισμοί και εξυγχρονισμός, που εμπεριέχουν όμως τεράστια προβλήματα στην εφαρμογή τους. Γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε τι προαναγγέλουμε και πώς θα το εφαρμόσουμε. Ο πολίτης θέλει απλά και πρακτικά πράγματα να βλέπει. Λύσεις χειροπιαστές. Όταν φτάνει να πληρώνει 2,40 σε ορισμένες περιοχές 2,50 ή 2,60 το λίτρο τη βενζίνη, πώς θα τα βγάλει πέρα όταν έχει ένα κατσαριδάκι, ένα μικρό αυτοκινητάκι και θέλει να πάει στη δουλειά του?
πώς θα τα βγάλει πέρα, μπορείτε να μου πείτε. Εσείς κύριε Αδώναρε, εσείς εκτιμάτε ότι για, για τις πραγματικά έτσι ανεξέλεκτες, για το ράλι πλέον αυτό το τιμόν που έχει γονατίσει όλους μας, έτσι, πλέον πλην αυτών των ελαχίστων εχόντων και κατεχόντων αυτή την κάστα, την ελίτ, την οικονομική ελίτ. Πιστεύετε ότι για αυτή την ενεργειακή κρίση, για αυτές τις αυξήσεις στην ενέργεια, ευθύνεται η κυβέρνηση, ή είναι ένα γενικότερο φαινόμενο που έχει να κάνει, είναι συνάρτηση πολλών συνιστοσών? Κοιτάξτε, δύο πράγματα. Πρώτον, από πότε ξέφυγε ο τιμάριθμος? Ο τιμάριθμος είχε ξεφύγει από το Φεβρουάριο, πριν αρχίσει ο πόλεμος στην Ουγγαρία, στην Ουκρανία, με συγχωρείτε. Συνεπώς, δεν έχει σχέση μόνο με τον πόλεμο. Φούσκωσε λίγο με τον πόλεμο, έτσι. Δεύτερον, οι αυξήσεις στο ρεύμα πότε ήρθανε? Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, πριν αρχίσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τρίτον, που συνάπτυξε, τα μαζεύει όλα αυτά, γι' αυτό και σας λέω τρίτον, ενώ είπα θα σας πω δύο. Το τρίτο και τελευταίο, η κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει? Γιατί δεν κάνει αυτό που κάνουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ακόμη και η κυβέρνηση της Κύπρου, που είναι αδελφική μας χώρα με αυτή, και έχει βενζίνη που κάνει 1,65 και 1,70. Έχουν κόψει το ΦΠΑ, έχουν μειώσει το ΦΠΑ και κυρίως έχουν μειώσει ή έχουν πολύ χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έχουμε έναν από τους τρεις υψηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην Ευρώπη. Εμείς που οι μισθοί μας είναι πια μισθοί Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Καλό λοιπόν εγώ συνεχώς στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτό. Και τι απαντάει η κυβέρνηση με τον Υπουργό Οικονομικών πριν από λίγες μέρες? Ότι αν το κάνουμε αυτό, λέει, θα ευνοηθούν οι πλούσιοι, οι οποίοι έχουν μεγάλα αυτοκίνητα. Μα πώς είναι οι πλούσιοι? 0,5% του πληθυσμού. Το άλλο 99% έχει ένα αυτοκίνητο για να πηγαίνει στη δουλειά του. Ένα κανονικό αυτοκίνητο όπως έχετε εσείς, εγώ και οι περισσότεροι από εμάς. Αυτές λοιπόν είναι ανεπάρκειες, οι οποίες οφείλονται στην κυβέρνηση. Και πρέπει να τις αντιμετωπίσει. Ξέρετε τι κάνει αυτή η κυβέρνηση? Αυτή η κυβέρνηση σπρώχνει τη λύση των προβλημάτων στο μέλλον. Θα και αύριο και μεθαύριο και αντιμεθαύριο. Σήμερα πάλι διάβασα στις εφημερίδες ότι αυτό το συνολικό επίδομα που θα φτάνει μέχρι, δεν θα είναι 600, μέχρι 600 ευρώ, θα δημοσιευθεί το επόμενο διάστημα, τον επόμενο μήνα. Μα μας το έχουν πει από τον προηγούμενο μήνα. Γιατί το κρατάνε στα χαρτιά? Αυτό, ξέρετε, είναι σαν να θέλουν να βασανίζουν τον κόσμο, που δεν πιστεύω ότι αυτό είναι. Προσπαθούν να φέρουν βόλτα τα οικονομικά, αλλά έτσι ταλαιπωρείται πάρα πολύ ο κόσμος. Και φοβάμαι, αυτή είναι μια ανησυχία την οποία έχω, ότι ο κόσμος, πολλής κόσμος, μπορεί να αποφασίσει την άλλη φορά που θα στηθούν κάλπες, δημοκρατικά όπως πρέπει, να μην ψηφίσει. Ή να ψηφίσει κόμματα τα οποία θα εκφέρουν ακραίο λόγο. Όταν η κοινωνική πίεση είναι πολύ μεγάλη, οι άνθρωποι αντιδρούν πολλές φορές με περίεργο τρόπο. Και πρέπει γι' αυτό να εξασφαλίσουμε την κοινωνική, εγώ δεν λέω κοινωνική συνοχή, λέω την κοινωνική ισορροπία. Έτσι. Υπάρχουν ισορροπίες στην κοινωνία, οι οποίες δεν πρέπει να διαταράσσονται απότομα. Έτσι. Και αυτό φοβάστε, πρέπει να φοβάστε λοιπόν κοινωνικές εκρήξεις και εντάσεις ή επιλογές του εκλογικού σώματος που ενδεχομένως δημιουργήσουν απρόβλεπτες καταστάσεις? Κοιτάξτε, ναι, γιατί αν ξαφνικά έχουμε μία πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού, έτσι, με ένα κόμμα παίρνει, το πρώτο παίρνει 26, το δεύτερο παίρνει 23, το άλλο παίρνει 15, το άλλο παίρνει 10, αυτό πώς θα κυβερνηθεί? Εγώ έχω καταλήξει, κύριε Μάστορα, οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις τέλος. Και δεν είναι πάντα οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις που είχαμε στο παρελθόν το καλύτερο που είχαμε. Ανάκια. Πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις να μάθουν να συνεργάζονται. Από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν κάνω λάθος, οι 23 ή 24 έχουν συνεργατικές κυβερνήσεις συνασπισμού. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς? Συνεπώς, την απλή αναλογική που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σας λένε ότι φλερτάρετε το ΣΥΡΙΖΑ, την υιοθετείτε. Δεν λέτε ότι είστε κατά της απλής αναλογικής. Που επιβάλλει κυβερνήσεις συνεργασίας. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να συνεννοούμαστε μεταξύ μας και να εξασφαλίζουμε κυβερνήσεις
που θα έχουν ευρεία αποδοχή. Αυτό σημαίνει κάποιους συμβιβασμούς. Βεβαίως, η λέξη συμβιβασμός μπορεί να, μερικές φορές να ακούγεται πολύ αρνητικά, αλλά είναι η σύνθεση. Θέλουμε να πούμε σύνθεση αντί για συμβιβασμό. Να πούμε σύνθεση. Σύνθεση απόψεων. Πάρτε τη σημερινή Γερμανία. Τρία κόμματα κυβερνούν. Οι σοσιαλδημοκράτες, οι πράσινοι, οι φιλελεύθεροι. Οι οποίοι δεν μεταξύ τους κιόλας δεν είναι απόλυτα συμβατοί. Βρήκαν τον τρόπο όμως να συνεργαστούν. Και ένα modus vivendi. Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να βρίσκεται αυτός ο τρόπος συμπόρευσης. Και αυτό το, η καραμέλα που πολλοί χρησιμοποιούν, ότι δεν έχουμε κουλτούρα κυβερνήσεων συνασπισμών, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι πολύ επιφανειακό. Πώς θα αποκτήσεις κουλτούρα αν δεν συνεργαστείς? Θα έρθει μόνη της η κουλτούρα? Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί μετά θα επανέλθω με ένα θέμα το οποίο το κάνατε, επιτρέψτε μου την έκφραση, σημαία, και με αυτή τη σημαία κάνετε επίθεση γιουρούση κατά του Μητσοτάκη. Θα σας ρωτήσω σχετικά με τις επικείμενες εκλογές και επειδή είμαστε σε αυτό το κομμάτι τώρα, δύο πράγματα. Πρώτον, είπατε ότι μπορεί να ο κόσμος αγανακτισμένος και απογοητευμένος είτε να απέχει της ψηφοφορίας, κάτι το οποίο είναι μεμπτό και αυτό μεμπτό πολιτικά, είτε να επιλέξει ακραία κόμματα. Σε αυτά τα ακραία κόμματα θα μπορούσατε να μου πείτε ποια συμπεριλαμβάνεται, και αν θέλετε σχολιάζετε, προσφάτως ανακοινώθηκε και η είδηση ενός κόμματος, τώρα δεν ξέρω αν είναι συνύπαρξη, του Βαΐλου Κρανιδιώτη, του κυρίου Τζίμερου και του κυρίου Μπογδάνου, ο οποίος είναι και αυτός συνάδελφός σας εισαγωγικά διαγραφής, αλλά για άλλο λόγο, αυτός είναι ενεργεία βουλευτής από τον κύριο Μητσοτάκη. Για πέστε μου, ποια θεωρείτε ακραία κόμματα? Κοιτάξτε, ακραία κόμματα είναι όλα εκείνα τα κόμματα τα οποία είτε δυναμητίζουν οποιασδήποτε προοπτικές εθνικής συνεννόησης, είτε νομίζουν, βάζουν στο μυαλό των πολιτών ιδέες ότι τα προβλήματα μπορούν να λυθούν από τη μια μέρα στην άλλη, δεν λύνουν τα προβλήματα από τη μια μέρα στην άλλη, είτε ότι θα ήταν καλό, είτε λοιπόν, ότι θα σας το πω... Είναι λαϊκίστικα κόμματα, έχουν έτσι... Είτε ότι ξαφνικά θα πρέπει να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία για να ισοπεδώσουμε την Τουρκία και να λύσουμε το θέμα. Εγώ, ο οποίος είμαι πολύ επικριτικός στη σημερινή στάση της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας, έτσι, λέω ότι η Τουρκία φέρει πίν, με την Τουρκία πρέπει να έχουμε διάλογο, αλλά με συγκεκριμένη ατζέντα, με συγκεκριμένη θεματολογία και να μην ξεφεύγουμε από αυτά που έχουμε συμφωνήσει εδώ και 40 χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, τη μόνη διαφορά την οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Όχι να πηγαίνουμε κάθε τόσο και να πέφτουμε θύματα της προκλητικής και επιθετικής τουρκικής πολιτικής. Και επειδή υπάρχουν αυτά τα κόμματα, υπάρχουν. Και υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Εάν οι εκλογές γίνουν σε ένα χρόνο από τώρα, δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να προκύψει στο ενδιάμεσο. Πολλές φορές... Τον κύριο Μπογδάνου, αυτή την κίνηση θα θέλετε να τη σχολιάσετε? Βλέπετε να έχει προοπτική, να έχει... Ο καθένας έχει το δικαίωμα να σας πω κάτι. Όχι, μια εκτίμηση. Θεωρεί ότι μπορεί να είναι βιώσιμο ως πολιτικό σχήμα, ότι μπορεί να έχει προοπτική εισόδου στη Βουλή? Εγώ δεν νομίζω ότι θα καταφέρει να μπει στη Βουλή. Αλλά και αν πάρει 2%, κοιτάξτε να δείτε, 2% των συμπολιτών μας, αυτό σημαίνει περίπου 120-130.000 πολίτες, θα πάνε να το ψηφίσουν. Έτσι. Και αν ένα άλλο κόμμα επίσης πάρει άλλο 2% ή 3%, αυτό ξέρετε, το ένα μαζί με το άλλο δείχνει ότι υπάρχει ένας αναβρασμός στην κοινωνία. Αυτοί οι άνθρωποι γιατί? Γιατί οδηγούνται στα άκρα και σου λένε δεν τα βγάζω πέρα, δεν μπορώ, δεν με πείθετε. Γι' αυτό πρέπει ο λόγος, επειδή με ρωτήσατε και στην αρχή της συζήτησής μας, τα πολιτικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση να βγαίνουν και να εξηγούν τι θέλουν να κάνουν, γιατί θέλουν να το κάνουν, γιατί το πιστεύουν και πώς θα το κάνουν. Έτσι. Διαφορετικά, ο κόσμος δεν έχει πηξίδα για να κινηθεί. Και κινείται σε αχαρτογράφητα πολιτικά νερά. Λοιπόν, μια ερώτηση ακόμη για να πάμε σε ένα διάλειμμα, για να πάμε σε άλλο κεφάλαιο μετά. Οι δημοσκοπήσεις όμως, που δημοσιεύονται από ώρες σχεδόν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, και θέλω να αναρωτηθώ, να σας προκαταλάβω, εάν είναι Μαϊμού, αν είναι ΣΥΚΕ, αν είναι κατευθυνόμενες, αν είναι χειραγωγούμενες, μετά
δεν μπορώ να καταλάβω τι λειτουργεί θεσμικά, διότι και αυτές έχουν ευθύνη και στο κάτω-κάτω θα υποστούν και τις συνέπειες και τα επίχειρα. Οι δημοσκοπήσεις όλες δίνουν στη Νέα Δημοκρατία μία διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ, έως 10 ποσοστιαίες μονάδες, με όλη αυτή τη φθορά και με όλα αυτά που είπατε, με την ακρίβεια που μαστίζει, με την κρίση, με όλα αυτά κτλ. Πού τα αποδίδετε σε αυτό? Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να τα βάλω ούτε να απαξιώσω τους δημοσκόπους. Οι δημοσκόποι καταγράφουν μια φωτογραφία της στιγμής, σαν να πρόκειται να γίνει εκλογή την επόμενη Κυριακή. Ωραία. Η διαφορά, όπως βλέπετε, η ακραία τώρα πια ήταν κάτω από 10 μονάδες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι από 7, γύρω στις 6-7. Εκείνο το οποίο έχει σημασία όμως είναι να δούμε πόσοι από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι ερωτώνται, απαντάνε πραγματικά. Και φοβάμαι ότι πάρα πολλοί δεν απαντάνε. Για ποιο λόγο? Δεύτερον, δεν απαντάνε. Έτσι. Και το δεύτερο, πόσο συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις μετρήσεις οι νεότερες γενιές. Και όταν λέω νεότερες γενιές, εννοώ και τους ανθρώπους μέχρι τα 40. Έτσι. Ας το πω έτσι, σχηματικά πάλι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ξέρετε, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις γίνονται με τηλεφωνήματα, σταθερά τηλέφωνα. Έτσι. Ξέρετε πολλούς γύρω στα 40, μέχρι τα 40, που έχουν σταθερό τηλέφωνο? Εγώ δεν ξέρω σχεδόν κανένα. Εγώ στο σπίτι μου, που δεν είμαι 40, έχω περάσει εδώ και πολλά χρόνια τα 40, όταν στο σπίτι μου χτυπήσει το σταθερό τηλέφωνο, ψάχνω να δω που είναι. Δεν ξέρω που είναι. Τι θέλω να πω με αυτό? Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού δεν ρωτάτε. Παρόλα τα αυτά, η πραγματική δημοσκόπηση γίνεται στην κάλπη. Και η πραγματική δημοσκόπηση γίνεται στη τσέπη του κόσμου. Και λέω στη τσέπη του κόσμου, γιατί αυτό είναι που θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα. Και έχω την αίσθηση ότι όσο πιο μακριά πάνε οι εκλογές, τόσο πιο δυσάρεστο θα είναι το αποτέλεσμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και η κρίση στην Ουκρανία θα συνεχιστεί και τα πολιτικά και τα οικονομικά προβλήματα θα οξυνθούν. Δεν προβλέπεται μείωση των τιμών του πετρελαίου διεθνώς, έτσι. Και οι μισθοί δεν θα μπορέσουν να αναπροσαρμοστούν όπως χρειάζεται ο κόσμος. Και ας δούμε και μερικά απλά πράγματα. Ξέρετε πόσο κοστίζει να μετακινηθεί ένας πολίτης από την Μητροπολιτική, την στερεά Ελλάδα, ας το πούμε έτσι, προς τα νησιά του Αιγαίου αυτή τη στιγμή? Έχει αυξηθεί 20-25% το τελευταίο διάστημα. Πώς θα πάει ο κόσμος, όσοι θέλουν να πάνε και όσοι μπορούν, γιατί δεν είναι πολλοί. Όταν λέμε ότι μετακινούνται πολλοί κόσμοι και λέμε ότι μετακινείται 300.000 άνθρωποι σε μια Αθήνα που έχετε 4 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε τι είναι οι 300.000, έτσι. Είναι το 8%, έτσι. Αυτά όλα θα επηρεάσουν αρνητικά την εξέλιξη της κάλπης και δυστυχώς, αυτό με λυπεί, δεν είναι ευχάριστο που το λέω, εμείς οι Έλληνες εδώ στον τόπο μας πολλές φορές ψηφίζουμε τιμωρητικά. Δεν ψηφίζουμε δηλαδή υπέρ κάποιου, αλλά εναντίον κάποιου. Έτσι. Και συνήθως την πληρώνει αυτός που είναι στην κυβέρνηση. Ναι. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κανείς τι σας λυπεί, κύριε Αντώνερε, αφού εσείς κάνετε οτιδήποτε για να φθαρεί, συμβάλλοντας στο μέτρο του δυνατού, ως μονάδα, για να φθαρεί και να αποδομηθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Αυτά είναι αντιφατικά συναισθήματα. Τι σας λυπεί? Να σας δηλαδή, πω κάτι. Προφανώς, θα σας χαροποιήσει να μην η Νέα Δημοκρατία να έρθει δεύτερο κόμμα. Κοιτάξτε, ένα κόμμα στο οποίο εγώ υπηρέτησα τόσα πολλά χρόνια, κάθε άλλο παρά θέλω να τσαλακωθεί. Παρόλα τα αυτά, οι επισημάνσεις δεν έχουν πάντοτε ούτε το χαρακτήρα, όπως νομίζουν κάποιοι, της πίκρας ή της εκδικητικότητας. Σας είπα και στην αρχή ότι, χωρίς να το καταλάβει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μου απέδωσε μια ελευθερία την οποία δεν μπορούσε να φανταστεί τι δώρο μου έκανε. Το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να μου κάνει. Γιατί όταν είσαι μέσα σε ένα κόμμα, έχεις ασφαλώς περιορισμένους τρόπους αντίδρασης. Έτσι. Όταν είσαι εκτός των τυχών,
μπορείς να κάνεις, να δράς, να μιλάς με τον τρόπο που εσύ θέλεις. Εγώ παρατηρητής είμαι και λυπάμαι που τίποτα από αυτά τα οποία λέω δεν δείχνουν, ρε αδελφέ, όχι να τα κάνουν πολιτική τους, να συνετίζουν κατά ένα της χιλίης αυτούς οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις. Αντιθέτως, μόνοι τους ευθεία γραμμή ακολουθούν το δρόμο του πεπρωμένου. Το πεπρωμένο, ξέρετε, δεν αλλάζει. Και υπάρχει υγεία, και περίφημη... υγεία αδύνατο. Ακριβώς. Και υπάρχει και η περίφημη φράση ότι όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, τι θα κάνουν μετά από εδώ και αυτά, ο Θεός γελάει. Ο Θεός γελάει. Έτσι. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα το δούμε. Μάλιστα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και να επανέλθουμε να κλείσουμε δύο-τρεις ερωτήσεις που θεωρώ ότι έχουν ενδιαφέρον. Βεβαίως, με τα χαράς. Για να χαμογελάσει και λίγο ο σταθμός από τα διαφημιστικά έσοδα, και δεν το βλέπω. Βεβαίως. Γιατί ο σταθμός, είπαμε, είναι, δεν ανοίξει στα συστημικά μέσα ενημέρωσης των Αθηνών και αντιλαμβάνεστε πολύ καλά τι επενδύσουμε. Σε λίγο μαζί. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, κύριε Μαστούρα. Σε λίγο μαζί. Κυρίες και φίλοι, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάμε χρόνια πίσω, αλλά πρέπει να κοιτάμε και προς τα πίσω για να πορευόμαστε προς τα μπρος. Αυτό είναι κανόνας. Έτσι και στην πολιτική και στη ζωή κτλ. Και η πολιτική ιστορία δεν παραγράφεται και η κομματική ιστορία δεν παραγράφεται και πρέπει να συζητάμε και με ανθρώπους που διαδραμάτισαν ρόλο στο παρελθόν και μάλιστα νευραλγικό, όπως του κυρίου Αντώναρου, του κυρίου Ευάγγελου Αντώναρου. Το λέω διότι η οικογένειά σας έχει κι άλλους γνωστούς. Όχι στην πολιτική όμως. Όχι στην πολιτική, αλλά διακεκριμένους. Λοιπόν, σε πολλά δεν μπορούσα να σταχειολογήσω και δεν το ήθελα να το κάνω αυτό, ας πούμε. Σε πολλά από τα tweet τα δικά σας, αν παρακολουθήσει κανείς, μια από τις εκεί που επικεντρώνεστε πολύ είναι ότι η ακροδεξιά πτέρυγα κόμματος, και μάλιστα αναφέρεστε και με, θα έλεγα, με ιδιαίτερα σκύρους χαρακτηρισμούς, και είναι να φέρω το δικαίωμά σας βέβαια ως απλός πολίτης πλέον, κατά στελεχών της κυβέρνησης που σήμερα είναι στην πυραμίδα της εξουσίας, ειδικότερα για τον κύριο Γεωργιάδη, τον έχετε χαρακτηρίσει σεξιστή, μουσαφίρι. Ωραίο το μουσαφίρις. Λοιπόν, αλλά... Είναι μουσαφίρις. Εμείς οι Έλληνες, κύριε Αντώναρε, είμαστε απόγονοι του ξένιου Δία, του ξένιου, έτσι. Είμαστε φιλόξενοι και μουσαφίριδες. Γιατί είστε τόσο κακός? Δηλαδή, γιατί δεν αφήνετε τον κύριο Μητσοτάκη να εκφράσει τη φιλοξενία του όπου με τον τρόπο αυτόν τον πείσμα? Δικαίωμά του είναι. Δικαίωμά του. Εγώ, ξέρετε, τον κύριο Γεωργιάδη τον λυπάμαι. Τον λυπάμαι για ένα πολύ απλό τρόπο. Λόγο. Διότι ανέλαβε αντιπρόεδρος ενός ιστορικού κόμματος και μετά από αυτό, πρώτα αντιπρόεδρος, πήρε ένα κορυφαίο υπουργείο. Ξέρετε τι αρμοδιότητες του έχουν μείνει στο Υπουργείο αυτό? Μηδέν. Έτσι. Μηδέν. Του τις έχει πάρει ο κύριος Μητσοτάκης, όπως έχει δικαίωμα. Στο επιτελικό κράτος. Και τις έχει δώσει στον αναπληρωτή υπουργό και στον υφυπουργό. Έχει δύο στελέχη. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος εμφανίζεται συχνά πυκνά στα κανάλια και προσπαθεί να διατηρηθεί στη δημοσιότητα, δεν έχει στην ουσία καμία αρμοδιότητα. Δεν μπορεί να υπογράψει τίποτα παρά μόνο να μιλήσει λίγο για την αγορά. Αυτό, ξέρετε, μου προκαλεί μία λύπηση. Θα μου πείτε βέβαια, εκείνος κρίνει ότι έχει τον τίτλο και μπορεί να κάνει, να πολιτεύεται με τον τίτλο. Πήγε στην Αμερική ο κύριος Μητσοτάκης και έγινε διαρροή από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ότι δεν τον παίρνει μαζί του. Ενώ ήταν να συζητήσουν και επενδύσεις και αυτά. Τι πιο μειωτικό μπορεί να συμβεί?
Δεν ασχολούμαι λοιπόν με τα πρόσωπα αυτά καθ' αυτά, αλλά με αυτό που συμβολίζουν τα πρόσωπα. Δηλαδή πρόσωπα τα οποία μπήκαν από διάφορους χώρους, μπήκαν, δεν μπήκαν μόνοι τους, τους καλέσανε και μπήκανε, έτσι. Τους καλέσανε και μπήκανε σε ένα κόμμα που ήταν πολυσυλλεκτικό, αλλά ήταν ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα της κέντρο-δεξιάς. Δεν ήταν ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα στο οποίο έχει ο κύριος Μητσοτάκης δύο υπουργούς επικρατείας, οι οποίοι δεν είχαν στο παρελθόν καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει υπουργό... Αού προέρχονται αυτοί? Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είχαν από το χώρο του ευρύτερου ΠΑΣΟΚ, έτσι. Ακριβώς. Έχει ένα... Γιατί λοιπόν, ναι, γιατί έχει... λοιπόν δεν καταφέρεστε και κατά αυτόν και λέτε ότι οι ακροδεξιοί επηρεάζουν το Μητσοτάκη και αναφέρεστε προφανώς στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Βορύδη. Οι ακροδεξιοί επηρεάζαν το Μητσοτάκη γιατί του εξασφαλίσαν την εκλογή του χωρίς τις ψήφους που έφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος και πάλι 10%. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έβγαινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει λοιπόν κάποια προφορική, εγώ λέω ενδεχομένως και γραπτή συμφωνία μεταξύ των δύο, ότι εγώ θα μένω σε αυτό το Υπουργείο. Και γι' αυτό δύο φορές που προσπάθησε ο κύριος Μητσοτάκης να το πούμε και να... εγώ από πληροφορίες το έχω. Δύο φορές προσπάθησε να τον αντικαταστήσει από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Του είπε εγώ από αυτό το Υπουργείο δεν φεύγω και ας μην έχω καμία αρμοδιότητα και δεν έφυγε. Και γι' αυτό και αν γίνει αυτός ο ανασχηματισμός ο οποίος συζητιέται αυτές τις μέρες ξανά στην Αθήνα, που εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολο να γίνει, δύσκολο το βλέπω να απομακρύνεται ο συγκεκριμένος. Έχουμε λοιπόν ανθρώπους. Γιατί επιμένει ο κ. Γεωργιάδης να μείνει σε αυτό το Υπουργείο? Μια δική εκτίμηση. Γιατί τώρα... είναι ωραίο Υπουργείο Μόστρας. Είναι ωραίο Υπουργείο Μόστρας. Υπουργός Ανάπτυξης. Και επικοινωνιακά. Πες και επικοινωνιακά. Αυτό είναι. Και της επικοινωνίας. Για φανταστείτε να τον πάρει και να τον κάνει Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Εσείς, στη Δυτική Ελλάδα, η αγροτιά και η ανάπτυξη έχει τεράστια σημασία και είναι ένας τεράστιος τομέας. Για μας είναι πιο σημαντικός υπουργός αγροτικής ανάπτυξης παρά ο κ. Γεωργιάδης. Και είναι ένας τομέας ο οποίος από πολλές κυβερνήσεις δυστυχώς έχει παραμεληθεί. Γιατί έχουμε παραμελήσει σαν κεντρική πάντα κυβέρνηση, έτσι, τον πρωτογενή παράγοντα στην παραγωγή και όλα αυτά. Αλλά για έναν υπουργό κορυφαίο να πάρει και να τον κάνει υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, έτσι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι λοιπόν, θέλει να κρατήσει αυτό το οποίο πήρε από την αρχή, του το έδωσε, αφού το διεκδίκησε και το έχει. Αυτά, όλα λοιπόν, ναι. Αυτά όλα λοιπόν δείχνουν και τις δυσλειτουργίες μιας κυβέρνησης, διότι τόσο, θα το πω διαφορετικά, τόσο ο Ανδρέας Παπανδρέος στο παρελθόν, όσο και ο Κώστας Καραμανλής μετά, μιλάω δηλαδή με απόσταση 20 ετών, έτσι περίπου. Ναι, ναι. Αποφάσιζαν οι ίδιοι ποιον θα κάνουν υπουργό σε ποιο υπουργείο, έτσι. Δεν έρχονταν υπουργός και τους έλεγε εγώ δεν φεύγω από εδώ. Δεν υπήρχε υπουργός, θα πήγε κατευθείαν σπίτι του. Έτσι. Δεν μιλάω για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, γιατί εκείνες ήταν εποχές ακόμη πιο σκληρές. Δεν τολμούσε να μιλήσει κανείς αυτό, ναι. Ακριβώς. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν τα λέω... Ανδρέας Παπανδρέου, μια και τον αναφέρατε, τους διέγραφε, τους έπαβε αεροπορικός. Αν θυμάστε και έγραψε ιστορία. Έτσι. Έγραψε ιστορία, του είπε, και το έγραψε ιστορία. Λοιπόν, θέλω να... ο πρωθυπουργός έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να ορίζει ποιοι θα είναι οι υπουργοί. Ωραία. Το σύστημά μας είναι πρωθυπουργοκεντρικό. Ναι. Λοιπόν, πέστε μου κάτι. Με τους άλλους όμως, για να το τρέξουμε λίγο, μας πιέζει ο χρόνος και δεν θα προλάβουμε. Με τους άλλους, τους προερχόμενους από το Λάος, μουσαφίρδες, όπως λέτε εσείς, μουσαφίρδες είναι και άλλοι. Αφού είναι ο Γεωργιάς, είναι και άλλοι. Ποιο λόγο έχει ο Μητσοτάκης να τους κάνει υπουργούς και να τους διατηρήσει τα υπουργεία? Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Βλέπετε να, βλέπετε να αγγίζει την κυρία Μενδώνη? Όχι. Όχι, μισό λεπτό. Ούτε την κυρία Μενδώνη, ούτε τον κύριο Γελαπετρίτη, ούτε τον κύριο Σκέρτσο. Αυτοί όμως προέρχονται από το ευρύτερο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Έτσι, δηλαδή, τι κάνει ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή? Έχει μαζέψει την ακροδεξιά και από το ΠΑΣΟΚ κάποιους? Κοιτάξτε, εάν με ρωτήσετε, έχει μαζέψει ό,τι δεν θέλαν όλοι οι άλλοι. Δεν τους θέλανε.
και τους μάζεψε εκεί, γιατί εκείνος τους έκρινε ότι τον βολεύουν. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του κυρίου Μητσοτάκη να κρίνω γιατί έχει μαζέψει τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος προσπάθησε να προσκοληθεί τον Γιώργο Παπανδρέου όταν έγινε πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου και δεν τα κατάφερε. Γιατί το έκανε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά μου φαίνεται περίεργο, διότι πρόκειται όλοι αυτοί είναι άνθρωποι μετρίων ικανοτήτων. Λυπάμαι που το λέω έτσι. Έτσι. Και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ ότι δεν αξιοποιεί σε θέσεις κλειδιά πολλά από τα κορυφαία και πολύ ικανά στελέχη τα οποία διαθέτει διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Κοινοβουλευτικούς ή και μη κοινοβουλευτικούς. Και μη κοινοβουλευτικούς. Εφόσον λοιπόν αποφασίζει ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει υπουργούς και μη κοινοβουλευτικούς, και έχει πάρα πολλούς, γύρω στους 20. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πρόσκυνται ιδεολογικά, ουσιαστικά, διαχρονικά στη Νέα Δημοκρατία και τους οποίους έχει κάνει πέρα. Είτε διότι δεν είναι της δικής του ομάδας, έτσι. Μπορεί να είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, καραμαλική ή σαμαρική, αν βάλουμε και τους σαμαρικούς στη μέση, έτσι. Είτε γιατί τους κρίνει ότι δεν είναι ικανοί. Θέλει να έχει μόνο ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο φαντεζοί, λένε ότι έχουν πτυχία, αλλά οι άνθρωποι δεν κρίνονται μόνο από τα πτυχία στην πολιτική, έτσι. Όλα αυτά λοιπόν τους έχει επιλέξει με κριτήρια τα οποία είναι άγνωστα και για τα οποία θα κριθεί όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Μια και είμαστε αυτό το κομμάτι, θα θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για τον δικό μας, λέω δικό μας, επειδή πολιτευόταν στη Σπρωτεία και ο οποίος στο παραένα στην κυριολεξία των εκλογών του 2019, ενώ προετοιμαζόταν να συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο και είχε τη διαβεβαίωση από το Μαξίμου και από τον κύριο Μητσοτάκη ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής, στο παραένα το ανακοινώθηκε, να το ξέρετε, ότι δεν θα είναι και τελικά δεν ήταν και μιλάω, έχετε συνεργαστεί μαζί στην κυβέρνηση Καραμαλή. Ήταν υφυπουργός κυβέρνηση Καραμαλή. Μιλάω για τον κύριο Αντώνη Μπέζα. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο? Τον κύριο Αντώνη Μπέζα, τον φίλο μου τον Αντώνη, τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Τον γνώρισα στην πολιτική, δεν τον ήξερα πριν. Ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διαχρονικά σε αυτό το χώρο. Είναι εργάτης της παράταξης. Είναι ένας φιλότιμος άνθρωπος. Γνωρίζει και σκύβει τα θέματα τα οποία του αναθέτουν να διαχειριστεί. Έτσι. Ήταν από ό,τι ξέρω 2 φορές υφυπουργός. Ήταν υφυπουργός τη μία φορά στην κυβέρνηση Καραμαλή, υφυπουργός οικονομικών κάτω από τον Γιώργο τον Αλογοσκούφη. Και τη δεύτερη φορά ήταν υπουργός υγείας, αν θυμάμαι καλά, στην κυβέρνηση Σαμαρά. Και εργασίας. Με την κυβέρνηση Σαμαρά. Και εργασίας. Λοιπόν, ήταν λοιπόν σε 2 διαστήματα υπουργός και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αθόρυβα αποδοτικός. Τι είναι αυτό που έκανε τον κύριο Μητσοτάκη? Να μην τον έχει την τελευταία στιγμή υποψήφιο στην πολύ μικρή μεν αλλά σπουδαία εκλογική περιφέρεια της Θεσπρωτείας, και λέω σπουδαία διότι είναι ακριτική, έτσι. Είναι η περιοχή η οποία είναι η γέφυρα προς την Κέρκυρα, είναι στα αλβανικά σύνορα, όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Συνεολογία. Ακριβώς. Και δυστυχώς διαπίστωσα τότε ότι ο Αντώνης Μπέζας, που έμαθα πολύ, πολύ λύπη ότι δεν ήταν υποψήφιος, δεν ήταν η μόνη περίπτωση αυτή. Υπήρχαν άλλοι 3-4. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω τα ονόματα. Είναι γνωστά λίγο πολύ. Στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα και στη Βόρειο Ελλάδα. Άνθρωποι τους οποίους είχαν υποσχεθεί ότι θα είναι υποψήφοι. Και το βράδυ που ήταν να τελειώσει η σύνταξη των ψηφοδελτίων, βρεθήκανε εκτός. 2 εξ αυτών με πήραν τηλέφωνο. Έτσι. Ο Αντώνης δεν με πήρε, αλλά με τον Αντώνη μιλήσαμε κατοπινά. Έτσι. Γιατί είναι ένας πολύ ευπρεπής άνθρωπος και κρατάει αυτά τα πράγματα για τον εαυτό του. Αλλά ένας άνθρωπος που έχει αυτή τη διαδρομή, έχει αγωνιστεί σε μια δύσκολη περιφέρεια για να φέρει το κόμμα του μπροστά, ψηλά, δεν το μεταχειρίζεσαι έτσι. Με συγχωρείτε, αυτό είναι μειωτικό για έναν άνθρωπο. Έτσι. Μπορείς να του πεις 1 μήνα πριν, 2 μήνες πριν, ξέρεις, τα πράγματα αλλάζουν. Θέλουμε να έχουμε κάποιο καινούριο πρόσωπο. Αλλά όχι να τον αφήνεις με τη βεβαιότητα ότι θα είναι, να του το λες, να κατεβαίνει στην Αθήνα, να παίρνει τη διαβεβαίωση. Και όταν πηγαίνει επάνω, διαπιστώνει ότι δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πέστε μου τώρα, τελειώνει ο χρόνος και παρακαλώ βοηθήστε με, ξέρετε να το διαχειρίζεστε. Μάλλον τον έχουμε υπερβεί. Αλλά θεωρώ ότι έχουν ενδιαφέρον όσα λέμε.
Πέστε μου, σας παρακαλώ, τελικά ο λόγος, γιατί θέλω να σας κάνω την, ανάλογα τι θα μου απαντήσετε, θέλω να σας κάνω την επόμενη ερώτηση. Ο λόγος της διαγραφής σας το Φεβρουάριο του 2018 από μέλος της Νέας Δημοκρατίας, από τον κύριο Μητσοτάκη, με μια έτσι λακωνική ανακοίνωση. Μπορείτε να μου πείτε, εσείς είπατε ότι είναι αντικαταστατική, είπατε, αν θυμάμαι καλά. Είναι σωστό αυτό, είναι, αυτό δεν έχει σημασία, πέρασε από τώρα. Έτσι, δεν το, μπορείτε να μου πείτε για ποιο λόγο σας διέγραψε. Διότι δημιουργούσα προβλήματα στην παράταξη με την κριτική μου. Είναι η επίσημη δικαιολογία, έτσι. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα. Ήθελε να με βγάλει έξω από το χορό, να με τιμωρήσει, να απαλλαγεί από κάποιον ο οποίος του κάνει κριτική, έτσι. Και ενδεχομένως, αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, να πει, να στείλει και ένα μήνυμα στον Κώστα Καραμαλή ότι κοίτα, μάζευε τους δικούς σου να μην μου κάνουν άλλη τόση κριτική. Έτσι. Αυτά όλα είναι μια σύνθεση πραγμάτων. Αλλά όπως σας είπα, αυτά λειτουργούν boomerang. Γυρίζουν πίσω. Έτσι. Εδώ είμαι, συνεχίζω να είμαι παρόν και θα συνεχίζω να είμαι παρόν όσο ο καλός Θεός μου δίνει τη δύναμη να μπορώ να λέω αυτά που θέλω να λέω και να γράφω. Παρόν ως ενεργός πολίτης, λέτε. Ως ενεργός πολίτης και θα περιμένω να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εν ώψη των εκλογών, ποιες δυνάμεις καινούργιες, αν είναι, θα δημιουργηθούν. Γίνονται πολλές συζητήσεις και πολλές συνεννοήσεις στο παρασκήνιο. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ρευστά. Και επειδή πάμε σε απλή αναλογική, πολλοί θα θελήσουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους με μικρά σχήματα, να δουν αν θα μπορέσουν να περάσουν τη βάση του 3% που χρειάζεται για να μπει ένα μικρό κόμμα, ένα κόμμα στη Βουλή. Αυτό λοιπόν θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από τις εξελίξεις του αμέσου επόμενου διαστήματος. Υπάρχει το ενδεχόμενο να συμμετέχετε σε ένα τέτοιο σχήμα? Γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις, κύριε Μάστορα. Με πάρα πολλούς πρώην... Δεν το αποκλείεται. Ασφαλώς και δεν το αποκλείω. Η πολιτική τι είναι? Δεν είναι μόνο να γράφεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να δίνω συνεντεύξεις ευχαρίστως όπως το κάνω σε εσάς, αλλά είναι και να μετέχεις στα πολιτικά πράγματα. Σας το ρωτώ αυτό. Λοιπόν, όχι, πέστε μου, σας το ερωτώ αυτό και θέλω να το διευκρινίσατε. Διότι όταν διαγραφήκατε είπατε ότι από πού να φύγω, από μια δημοκρατία, μια δημοκρατία είναι σπίτι μου. Τώρα από ό,τι διαπιστώνω έχετε κάποιες τάσεις φυγής από το σπίτι. Να εγκατάξετε να σας πω κάτι. Στη συζυγική παστάδα. Η Νέα Δημοκρατία βεβαίως είναι το σπίτι μου. Είναι το σπίτι που γεννήθηκα. Αλλά πολιτικά εννοώ. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει. Γι' αυτό είπαμε ότι πήρε όλα αυτά τα ετερόκλητα στοιχεία, τους μοσαφηραίους διαφόρων προελέψεων, και δεν ξέρω τι εκφράζει πλέον η Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζω ότι εκφράζει, εγώ τουλάχιστον και τη δική μου αντίληψη, αυτό με το οποίο εγώ συντάχθηκα πριν από τόσα πολλά χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Σε τέτοιες περιστάσεις πολλές φορές οι πολιτικές εξελίξεις είναι απρόβλεπτες. Και επειδή, ξέρετε, διαβάζω αυτές τις μέρες με ποιον θα συγκυβερνήσει, γράφουν πολλοί, το Πασόκ και ο νέος του πρόεδρος. Μα γιατί θεωρούν ότι πρέπει η Σόνη και καλά να συγκυβερνήσει? Εδώ συγκυβερνήσανε τόσες πολλές φορές κόμματα τα οποία δεν προβλέπω να συγκυβερνήσουμε. Συγκυβέρνησε το ΚΚΕ παλιά, το 89-90, με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Συγκυβέρνησε... Εντάξει, ήταν η κυβέρνηση οικουμενική αυτή που... Συγκυβέρνησε η Δημάρ με τη Νέα Δημοκρατία πιο πρόσφατα. Το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Συγκυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και όλοι περιμέναν ότι θα συγκυβερνήσει με το ποτάμι. Βλέπετε λοιπόν ότι οι προβλέψεις πολλές φορές πέφτουν έξω. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, δεν θα σχολιάσετε. Εγώ απλά σταχυολόγησα τρία πράγματα που του ιτάρατε, επιτρέψτε μου την έκταση, εκτός αν θέλετε να τα διαψεύσετε. Εγώ θα τα διαβάσω αυτολεξή.
λέτε σε ένα tweet. Αναφερόμαστε στον κύριο Μητσοτάκη. Κυβερνά τη χώρα με αντιλήψεις καθεστώτων Ουγγαρίας-Πολωνίας. Βαρύ. Ουγγαρία τώρα, Όρμπαν, έτσι, μιλάμε τώρα για ακραίες πολιτικές συμπεριφορές. Είναι τα μέσα ενημέρωσης είναι περίπου, εννοώ τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, το ίδιο ανελεύθερα με εδώ. Είδαμε και την έκθεση την πρόσφατη των ελεύθερων δημοσιογράφων της Ευρώπης. Είναι αμφισβητή όμως η μεθοδολογία ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι. Μάλιστα. Συνεπώς το υιοθετείτε αυτό. Πάμε στο επόμενο. Πικρές αλήθειες, λέτε εσείς, δηλαδή αλήθειες που λέγονται ή γράφονται από κάποιους, δεν έχουν θέση στη Λουδοβίκιο αυλή του. Λουδοβίκια αυλή του, το κράτος είμαι εγώ, ο Λουδοβίκος 14ος, δηλαδή έχει τέτοια νοοτροπία Λουδοβίκια ο κύριος Μητσοτάκης. Και συνεχίζεται. Αυτό ήταν εμβόλυμο δικό μου. Όποιος τη λέει, καλατομείτε. Αλλάζετε κάτι από αυτό? Όχι. Όχι. Και συνεχίζεται. Αντιθέτως, αυτό πριν το έχω γράψει πριν από μερικές εβδομάδες. Μάλλον χειρότερο. Γίνεται παρά καλύτερο. Ακόμη καλύτερα. Εγώ το κατάλαβα. Λοιπόν. Και τρίτο, τελευταίο. Συγγνώμη. Ευρωπαϊκές οργανώσεις, λέτε, γράφετε, επισημαίνουν την μεροληπτική. Τον μεροληπτικό παύλα ατελεί τρόπο λειτουργίας της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό είναι σοβαρό, διότι αν η ελληνική δικαιοσύνη το λέτε κομψά, τι κομψά, το λέτε ευθέως, ούτε εμέσως πισαφώς, λειτουργεί μεροληπτικό, το ατελεί, το αφήνω στην άκρη, γιατί μπορεί να κάνει με την απονομή της δικαιοσύνης, με την γρήγορη κτλ. Το μεροληπτικό όμως σημαίνει ότι η δικαιοσύνη χειραγωγείται. Και αν η δικαιοσύνη ένα χειραγωγείται δυστυχώς, και τα διαβάζει ο Έλληνας πολίτης αυτά, κύριε Υπουργέ, μετά που να κουμπίσει, σου λέει τρέμει. Τρέμει. Όταν βλέπει τι γίνεται, με την εισαγγελέα την κυρία Τουλουπάκη, η οποία απεκάλυψε πράγματα και σύρεται στο δικαστήριο επειδή τα αποκάλυψε, αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορεί το δικαστή να τον σέρνει στο δικαστήριο επειδή έχει αποκαλύψει κάτι, αν έχει μία υπόθεση και η υπόθεση δεν πάει καλά. Ξέρετε, ο ένας εισαγγελέας τι κάνει, δόξα τω Θεώ, βλέπουμε όλοι πολλές φορές και αστυνομικά ή δικαστικά έργα, έτσι, στην τηλεόραση. Ένας εισαγγελέας λοιπόν έχει μία υπόθεση, την έχει αναλάβει, έχει τον Παπαδόπουλο, το εσάς, τον Μάστορα, τον Αντώναρο ως κατηγορούμενο και τον πάει και λέει ότι αυτός πρέπει να καταδικαστεί διότι τα στοιχεία είναι αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Μάλιστα. Αθωώνεται αυτός. Τον εισαγγελέα τον κάνουν. Του ασκούνε μετά δίωξη επειδή έκανε τα καθήκοντά του. Αυτό είναι πρωτοφανές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Και να κατηγορούν μία κορυφαία εισαγγελέα. Εγώ την κυρία Τουλουπάκη δεν την έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Να κατηγορούν μια κορυφαία εισαγγελέα ότι είναι μέρος συνωμοσίας. Ποια συνωμοσίας? Εδώ μας είπανε ότι τώρα, την προπερασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι θα διεκδικήσει από την Οβάρτης αποζημίωση για αυτά τα οποία έχει κάνει, όπως έχει γίνει. Συνεπώς δεν υπάρχει συνωμοσία. Ναι, επειδή όμως, και κλείνω με αυτό, επειδή ήθελα να το πω, αλλά με προλάβατε, κάνατε αναφορά στον κύριο Πλεύρη και στην ανακοίνωσή του ότι η ελληνική πολιτεία επιτέλους, λέω εγώ, διότι άργησε, χαρακτηριστικά άργησε, να διεκδικήσει αυτά τα οποία πρέπει από την υπόθεση Νοβάρτης. Από ένα υπαρκτό σκάνδαλο, το οποίο όλοι το θεωρούν υπαρκτό. Αλλά οφείλω όμως να πω και το άλλο, για να είμαστε αντικειμενικοί. Οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι πολιτικοί και από την Νέα Δημοκρατία προερχόμενη, μια και μιλάμε τώρα για τον κύριο Μητσοτάκη, στην υπόθεση Νεοβάρτης, εμπλεκόμενοι και διαπλεκόμενοι, αντιλαμβάνεστε την τοπική διαφορά, αθωώθηκαν. Εκτός από ένα. Ποιον? Τον κύριο Λοβέρδο. Ο κύριος Λοβέρδος νομίζω ότι δεν. Το φάκελος πάει στο αρχείο. Η υπόθεση πάει στο αρχείο. Όχι, δεν έχει πάει στο αρχείο. Ο κύριος Λοβέρδος, εγώ εύχομαι όλοι να πάνε στο αρχείο. Έτσι. Εγώ δεν λέω ότι ο κύριος Λοβέρδος είναι ένοχος προς Θεού. Γιατί με τον Ανδρέα Λοβέρδο γνωρίζομαι κιόλας. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο λέω είναι για τον κύριο Λοβέρδο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη βάσει της απόφασης της Βουλής. Έτσι. Για τους άλλους. Εννοείται, ναι, ότι δεν έχει εκδικαστεί υπόθεση ακόμη όμως. Ακριβώς. Έτσι. Δεν είναι. Πώς το λένε, όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Εν αμφιβολία είναι πάντα όλοι αθώοι.
Και για τους άλλους έχει πάει στο αρχείο η υπόθεση. Οι άλλοι όμως θεωρούνται, εφόσον η υπόθεση αρχιοθετήθηκε, τελείωσε, τελεσυδίκησε. Γιατί η υπόθεση... Όχι, δεν τελεσυδίκησε, έχει μπει στο αρχείο. Είναι εντελώς διαφορετικό. Εγώ τους θεωρώ αθώους. Όλοι τους θεωρούν αθώους. Θα σας θυμίσω, το ξαναλέω. Θυμάστε τι είχε γίνει με την υπόθεση Τσοχατζόπουλου και την υπόθεση Παπαντονίου. Άρα. Είχαν πάει και οι δύο στο αρχείο υποθέσεις. Επειδή προέκυψαν νέα στοιχεία, ανεσύρθησαν από το αρχείο. Έτσι. Δεν έχουν δικαστεί, έχουν όμως, οι άνθρωποι όμως, όταν πάει στο αρχείο η υπόθεση, θεωρούνται αθώοι. Είναι αθώοι σε κάθαρα πράγματα. Αλλά μη μας λένε ότι η υπόθεση Νοβάρτης στην Ελλάδα, όλη η υπόθεση είναι σκευωρία. Η υπόθεση Νοβάρτης είναι σκάνδαλο. Η Νοβάρτης πλήρωσε αποζημίωση στην Αμερική για όσα έκανε στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια. Έτσι. Λοιπόν, κλείσαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι εσείς. Προσέξτε, σας το λέω έτσι για να μην θεωρήσετε ότι διέπομαι κι εγώ από λουδοβίκια έτσι, νοοτροπία και πω έτσι, αποφασίζουμε και διατάσω και τέλος, κατεβάζουμε ρολά. Εδώ, αν θέλετε να πείτε κάτι, έτσι, όχι. Μην μου αποφασίσετε εμένα χαρακτηρισμούς που σάπτε στο Μητσοτάκι. Κύριε Μάστορα, άρχοντας τη συνέντευξη είναι πάντα αυτός που παίρνει τη συνέντευξη, όχι αυτός που δίνει τη συνέντευξη. Έτσι. Εσείς είστε ο άρχοντας της συνέντευξης. Εσείς έχετε το δικαίωμα να ορίσετε το χρόνο, τις ερωτήσεις και τον τρόπο με τον οποίο κλείνετε τη συνέντευξη. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαι μαζί σας απόψε. Να θίξουμε όλα εκείνα τα θέματα με τον τρόπο που νομίζω ότι τα θίξαμε πολλές φορές πολύ έτσι διεξοδικά και αναλύοντάς τα, και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ενημερώσαμε και εσείς που κάνετε τη δουλειά σας και εγώ από τη δική μου την πλευρά που έχω κάποιο ρόλο να ασκήσω, ενημερώσαμε όλους αυτούς που μας παρακολουθήσανε, μπήκανε στην διαδικασία να μας παρακολουθήσουν για ορισμένες απόψεις δικές μου που πιθανόν να ήταν και διφορούμενες, λιγότερο γνωστές και παρεξηγήσιμες. Γιατί όχι, πάντα στην πολιτική συμβαίνουν αυτά. Εγώ θα σας ευχαριστήσω θερμά, επίσης θερμά και εγώ από την πλευρά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Να σε ευχηθώ να συνεχίσετε να είσαστε ενεργός πολίτης, διότι χρειαζόμαστε ενεργούς πολίτες. Έτσι, χρειαζόμαστε και αν θέλετε το ζητούμενο είναι και αυτό, κατά πόσον υπάρχουν σήμερα ενεργοί πολίτες, είναι ένα άλλο ζήτημα που δεν μπορούμε να το εξαρτήσουμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση που είχαμε τον Ιβουόλεπτη. Και ανεξαρτήτως θεσμικού ρόλου που είχα στο παρελθόν, ηλικίας, να μην είμαστε κερατιστές, γιατί εσείς με τον κύριο Γεωργιάδη, για παράδειγμα, τον είπατε, ξέρω εγώ, σεξιστή, κάνατε ένα ρατσισμό. Με συγκεκριμένη αφορμή. Ξέρετε, το δημόσια πρόσωπα πρέπει να προσέχουν τι λένε δημόσια. Λοιπόν, κλείνω με αυτό που είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που δεν ήταν βέβαια πολιτικός, αλλά έχει εφαρμογή και στην πολιτική, ότι οι τα δημοσία πράττοντες, είχε πει, εγκαλώντας βεβαίως ως Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, τον τότε αυτοκράτορα, οι τα δημοσία πράττοντες δημοσία και ελέγχονται. Βεβαίως. Απολύτως. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε σε αυτό και οι δύο. Έτσι είναι. Γι' αυτό και σας είπα ότι ό,τι λέω, το λέω δημόσια. Και δέχομαι κριτική, γι' αυτό και δεν απαντώ ποτέ σε ανθρώπους που με επικρίνουν κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανώνυμα. Επώνυμα, όποιος θέλει να πει τη γνώμη του. Είμαι ανοιχτός για διάλογο. Οι κουκουλοφόροι ήταν είδος που άνθησε επί κατοχής. Ας μην ανθίζει και επί σημερινών ημερών δημοκρατίας, υποτίθεται. Αλίμονο να επικρατήσουν τέτοιες πρακτικές. Κουκουλοφόρος του διαδικτύου. Λοιπόν, θα τους αναφέρω. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία σε οποιοδήποτε εγχείρημά σας και αναλόγως μπορεί να τα ξαναπούμε. Δεν ξέρουμε, δεν μπορεί να ξαναβρεθούμε τηλεοπτικά. Πέρα από σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Κυρίες και φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ήταν, θεωρώ, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με έναν άνθρωπο που διαδραμάτισε ουσιαστικό πολιτικό ρόλο στο παρελθόν. Αλλά είπαμε ότι το παρελθόν και το πολιτικό συνδέεται, πρέπει να συνδέεται με το παρόν. Και να προγραμματίζομαι και το μέλλον, και το πολιτικό, και το κομματικό, εν γέννη.
Εμείς θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.